Σήμερα θα δούμε ένα ράτσο για το carving, το οποίο ζυγίζει μόλις 3 κιλά και μπορούμε εύκολα να το μεταφέρουμε μαζί μας. Έρχεται συσκευασμένο έτσι, σε ένα νάιλον. Το βάρος είναι αστείο. Αν ήταν βέβαια η μόνη αποσκευή, τώρα άμα κουβαλάμε άλλο ένα βουνό πράγματα. Έχει 3 σετάκια, είναι τα πόδια. Το ύφασμα και 2 σετ από κουλουνάκια, τα οποία θα περάσουν μέσα από το ύφασμα. Αυτό που δεν βλέπω είναι οι οδηγίες, για να το συναρμολογήσουμε. Όπως και δεν έχει πουθενά κάποια μάρκα. Είναι σαν σου λέει πάρτο και δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Αρχικά θα φτιάξουμε τα πόδια. Είναι ενωμένα τα κομμάτια. Τα βάζουμε προσεκτικά στη θέση τους, ώστε να έχει τη μέγιστη αντοχή. Άμα δεν μπει καλά, πιθανό να μας πάσει. Και είναι έτοιμο το πρώτο, έχουμε άλλα 2. Φτιάχνουμε και τα 2 κολονάκια για το πανί. Όπως έχουμε το πανί, από τη μία μεριά είναι ραμμένο για να τερματίζει το κολονάκι και από την άλλη έχει βέλκρο. Οπότε θα περάσουμε τα κολονάκια μας από εδώ και μόλις τερματίσει την άλλη πλευρά κλείνουμε το βέλκρο. Κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Βλέπουμε ότι τα πόδια πιάνουν σε 6 σημεία από κάθε πλευρά, όπως και τα κενά που αφήνει το ράτζο. Στην αρχή το ράτζο θα είναι λίγο σφιχτό, οπότε το έχουμε τέρμα κλειστό. Άμα αρχίζει και χαλαρώνει, μπορούμε να αλλάξουμε θέση. Εδώ θα χρειαστεί λίγο δύναμη, ειδικά στις αρχές, θα βάλουμε λίγο βάρος. Όπως το φέρνουμε όρθια, με το βάρος μας, πιέζοντας το προς τα κάτω, λυγίζουν και μπορούμε να το περάσουμε εύκολα. Θέλει προσοχή εδώ, μην έχουμε πολύ κοντά το χέρι μας και μας το μαγκώσει εδώ πέρα. Και είναι έτοιμο. Στο ίντερνετ λέει ότι το μέγιστο φορτίο είναι τα 200 κιλά. Πολλά φαίνονται πάρα πολλά, αλλά αν σκεφτείτε ότι για να ανέβουμε πάνω καθόμαστε σε ένα σημείο μόνο, πρέπει να έχει κάποιες αντοχές παραπάνω. Βέβαια πολλές φορές νιώθω ότι με αντέχει αν με βάλουν με κλάρκ πάνω.
Οι διαστάσεις του μέσα στη θήκη είναι περίπου 45 επί 15 με βάρος 3 κιλά ακριβώς όπως το ζήτησα και εγώ και ανοιχτό είναι 1,90 επί 64. Φυσικά δεν έχει ανάκληση, δεν έχει απλόστρα. Αν και η ποιότητα των υλικών φαίνεται αρκετά καλή, με αγχώνει λίγο ο σχεδιασμός του. Τα πόδια έρχονται λοξά και έχουν και μια κλίση προς τα μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, αλλά λυγίζει αρκετά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι στα όρια της αντοχής του. Πάντα υπάρχει κάποια ελαστικότητα στα μέταλλα και μέχρι να σημαίνει φυσιολογικό. Το ξέρω ότι σας γεννήθηκε η εξής απορία. Θα σας απαντήσω. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο να βρούμε ανταλλακτικά για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ούτε καν τι μάρκα είναι, ούτε έχουμε κάποιο χαρτί γι' αυτό. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι τα στοιχεία που μας δίνει ο έμπορος στο ίντερνετ. Εντάξει. Πρακτικά, άμα δούμε ότι ζορίζεται, δεν έχω δει ακόμα κάτι τέτοιο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα σε εξοχή. Εδώ είναι, δείχνει ότι αντέχει. Βέβαια είναι ίσιο το πάτωμα, μοιράζεται το βάρος σχεδόν σε όλα τα πόδια το ίδιο όσο αφορά το πάτωμα και δείχνει ότι αντέχει. Σε κάποιο χώρο στην εξοχή, σε κάποιο δάπεδο, αν δεν πατάει καλά ή πέφτει το βάρος μονόπατα σε κάποιο πόδι, πιθανόν να έχουμε προβλήματα. Όλο το βάρος πέφτει στη μέση, στα μεσαία πόδια. Οπότε αν δούμε ότι αρχίζεται ότι αρχίζει να χάνει λίγο τη δύναμή του ή την αντοχή του, αν δούμε ότι πάει να τσακίσει κάτι, αν τύχει και το προλάβουμε, αλλάζουμε θέση τα πόδια, τα βάζουμε κάτω και φέρνουμε τα άλλα στη μέση. Στην αρχή έκατσα πολύ επιφυλακτικά πάνω, αλλά μετά πήρα θάρρος και άρχισα να το δοκιμάζω. Κάθομαι λίγο άτσαλα, να κάθομαι απότομα ή όπως θα καθόμουν κανονικά χωρίς να σκέφτομαι την αντοχή του. Δεν είδα κάτι. Βέβαια για να σας απαντήσω κάτι τέτοιο θα πρέπει να γυρίσω από τις διακοπές μου και να σας πω τα συμπεράσματά μου. Το πανί είναι συνθετικό, είναι αρκετά λεπτό, αλλά δείχνει να είναι και αυτό καλής ποιότητας. Τώρα δεν δύσκολο θα φανεί στην κάμερα, αλλά έχει ραφές σε τετραγωνάκια που πιστεύω ότι το ενισχύουν αρκετά και το βοηθάνε ώστε να είναι σταθερό. Έχει και μια θήκη για μικροπράγματα, για να βάζουμε το κινητό μας, ξέρω εγώ τι, στυλό κλπ. Και τα πλαστικά του πάλι δείχνουν να είναι εντάξει. Φαίνεται να είναι όλα γενικά, δηλαδή για να μην το λέω συχνά, μου φαίνεται ότι έχει υλικά με καλή ποιότητα. Απλά με προβληματίζει το ότι δεν έχει ούτε ένα φυλάδιο μέσα, ούτε κάποια μάρκα, κάποια φίρμα. Αυτό μόνο. Να δείτε και τα πόδια από αυτή την περιά, δεν φαίνεται καλά κλίση, αλλά πηγαίνει προς τα μέσα. Ακόμα και να το ανοίξουμε δεν ισιώνουν εδώ, αυτά ακολουθάνε τις τρύπες, το πως είναι βαλμένες. Οπότε πάντα θα έχουν αυτή την κλίση. Από εδώ τα ανοίγουμε μόνο για να τεντώσουμε το πανί, γιατί με τον καιρό πιθανόν να αρχίσει να ξεχυλώνει λίγο. Πάμε να δούμε και το μάζεμα. Στην ουσία κάνουμε την ανάποδη διαδικασία. Χρησιμοποιούμε το βάρος μας για να μην χρειάζεται να βάζουμε πολύ δύναμη. Όσο έχουμε τα λαστιχάκια, τα χρησιμοποιούμε και αυτά. Και αποφύγουμε αυτό, το στρίβουμε. Thank you.
Και έτοιμο. Και χωράει άνετα στη θήκη μεταφοράς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ολόκληρη ιστορία για να τα χωρέσουμε. Το μαζεύουμε και φεύγουμε. Δεν φεύγουμε έτσι απλά, φεύγουμε ξενερωμένοι, γυρίζουμε πίσω, στην πόλη, στις δουλειές. Τι κάνουμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να περνάτε καλά και θα τα πούμε σε ένα νέο βίντεο.